Κύριε Μαραβέγη, αυτά που είπατε τα έλεγαν και οι Χρυσαυγίτες. Ακριβώς όπως τα είπατε και εσείς. Αλλά σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Η ιστορία του ΚΚΕ είναι γραμμένη με ανίποτες θυσίες. Με αίμα το μελών του για το δίκαιο της εργατικής τάξης. Για την απελευθέρωσή της από την κατηγορία του κεφαλαίου. Το πρόβλημα σας είναι το ΚΚΕ. Η ανυπότακτη στάση του. Είστε η γνήσια φωνή των επιχειρηματικών ομήλων, από κοινού στέκεστε απέναντι σε μια δύναμη που δεν μπορεί να τη βάλετε στο χέρι, να τα διπλώσει, να συμβιβαστεί με το βάρβαρο, το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε και που το μόνο που δίνει είναι ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση, πόλεμο, αίμα και προσφυγιά. Το ΚΚΕ δεν αδίκησε κανέναν. Παρά τις δυσκολίες και σε βάρος της πολιτικής του δράσης, ικανοποίησε κάθε δικαίωμα, εργασιακό και ασφαλιστικό, όσων πρόσφερα τις υπηρεσίες τους. Έχουν κριθεί αυτά, εξάλλου. Ενώ εσείς στηρίζετε όλους αυτούς που πετάνε στο δρόμο χωρίς την καταβολή των δεδουλευμένων, των αποζημιώσεων, χωρίς καταβολή σε ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία δεν έχουν καταβληθεί και εσείς λοιπόν τους στηρίζετε, όχι μόνο τους ανέχεστε, τους στηρίζετε, διαγράφετε οφειλές τους σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Αυτό κάνετε. Η κυβέρνηση φέρνει το πρώτο προαπαιτούμενο για την εκταμείευση του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο έκτρωμα, οδοσωτήρας όσων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Αναπτύσσει τον σταθερό, ημερήσιο χρόνο εργασίας, το 8ωρο. Καθιερώνει το 10ωρο χωρίς υπεροριακή αμοιβή, με ατομική σύμβαση. Αυξάνει τις υπερορίες και τις κάνει πιο φτηνές. Γενικεύει την εργασία τις Κυριακές. Καταργεί κάθε προστασία για τις απολύσεις. Μονιμοποιεί την τηλεργασία. Ενσωματώνει ταυτόχρονα κάθε απέτηση των εργοδοτών για χτύπημα των συνδικάτων. Ενισχύει την κρατική και εργοδοτική παρέμβαση στα συνδικάτα. Καταργεί συνδικαλιστικές ελευθερίες. Ποινικοποιεί τον αγώνα για διεκδίκηση καλύτερων όρων αμοιβής και εργασίας. Προστατεύει την απεργοσπασία και ποινικοποιεί την περιφρούρηση της απεργίας. Καταργεί το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση των όρων αμοιβής και εργασίας των συνδικάτων για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Είναι ένα νομοσχέδιο τερατούργημα που γυρίζει στις συνθήκες δουλειάς και ζωής του 19ου αιώνα, ενώ ο πλούτος που δημιουργείται είναι αμύθιτος και η παραγωγικότητα της εργασίας έχει απογειωθεί. Νομοσχέδιο εχθρικό, βάρβαρο, σε βάρος της ζωής όχι μόνο του εργαζόμενου, αλλά όλης της οικογένειάς του. Βάζει μπουρλότο στη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Το πόσο δουλεύουν, αμείβονται, ξεκουράζονται θα καθορίζεται από την ατομική συμφωνία κάθε μεμονωμένο εργαζόμενο με την εργοδοσία. Ο επικοινωνιακός ρημαγδός, τα ψέματα, τα αστεία επιχειρήματα που ακούστηκαν από τον Χατζηθάφτη των εργασιακών δικαιωμάτων, άλλα κυβερνητικά στελέχη και καλοπληρωμένα παπαγαλάκια των εργοδοτών δεν πείθουν κανέναν. Στις δημοσκοπήσεις που παραγγέλνεται, το 55% των εργαζομένων και του λαού βλέπει αρμαγεδόνα στο νομοσχέδιό σας. Δηλώνει αντίθετο σε αυτό. Σε κάθε άρθρο του αποτυπώνεται το μίσος σας απέναντι στις κατακτήσεις και την οργάνωση των εργαζομένων. Είναι για τα σκουπίδια. Γι' αυτό πρέπει τώρα να το αποσύρετε. Όπως είπαμε και αρχικά, έχετε χρόνο. Στόχος είναι ο εργάσιμος χρόνος, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας. Η πάγια αξίωση της πρωτοκρατίας ήταν να έχουν στη δούλεψή τους όσους θέλουν, όποτε τους θέλουν και να τους αμείβουν με τα ελάχιστα ή και καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει η ενεργεία, οι νέες θέσεις, όπως και εσάς. Ψέματα λέτε ότι ενδιαφέρεστε για νέες θέσεις εργασίας. Θέλουν με λίγους εργαζόμενους και τους το προσφέρετε αυτό, να κερδίζουν ακόμα περισσότερα και πολύ φτηνά. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε με το σταθερό ημερήσιο χρόνο το 8ωρο, τη μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης. Αποτέλεσμα μεγάλων συγκρούσεων, σκληρών, με την εργοδοσία και το κράτος της, που πολλές φορές κατέληξε σε λουτρό αίματος των εργατών. Αυτή την πάγια αξίωση έρχεστε να ολοκληρώσετε, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Η ζωή της εργατικής οικογένειας οργανώνεται με βάση τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, το 8ωρο.
Με βάση αυτό σχεδιάζουν. Ποιος θα πάει και ποιος θα πάρει το παιδί από το σχολείο. Ποιος θα πάει το παιδί να παίξει. Ποιος να φροντίσει τους άρρωστους γονείς. Ποιος να φροντίσει και για τη συντήρηση της οικογένειας. Και κάθε άλλη ανάγκη που συνδέεται με τη ζωή της. Εσείς με το νομοσχέδιο αλλάζετε ριζικά αυτόν τον σχεδιασμό της οικογένειας. Νομοθετείτε την αύξηση του χρόνου εργασίας στις 10 ώρες. Με τον ίδιο βασικό μισθό που ισχύει για τις 8 ώρες. Δηλαδή 2 ώρες χωρίς πληρωμή. Αν κάποιος δούλευε υπερορία για να αυξήσει το μισθό του, τώρα δεν θα μπορεί. Στους εργαζόμενους λέτε ότι κατοχυρώνεται το 8ωρο. Και στους εργοδότες λέτε ότι κατοχυρώνεται το 10ωρο. Την αλήθεια βέβαια τη λέτε στους εργοδότες. Ο εργάσιμος χρόνος με βάση το νομοσχέδιο θα καθορίζεται από τις ανάγκες της επιχείρησης. Θα υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα. Το νομοσχέδιο για την εργάσιμη μέρα προβλέπει εκτός του 8ωρου μία ώρα ακόμη υπερεργασία, το άρθρο 57, τρεις ώρες νόμιμη υπερορία, το άρθρο 58, σύνολο 12 ώρες. Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, εθελοντικά δέχεσαι οι απολύες δηλαδή, έχει την δυνατότητα ο εργοδότης να υποχρεώσει και σε άλλες 2 ώρες. Έτσι ξεπερνάτε ακόμα και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 13 ώρες δουλειά την ημέρα. Ο εργαζόμενος αν αρνηθεί θα έχει τις συνέπειες της κακής πίστης και της άρνησης εργασίας σε νομοθετημένο ωράριο. Αν προσθέσουμε τον χρόνο του διαλύματος, που το νομοσχέδιο δεν το θεωρεί χρόνο εργασίας, και τον χρόνο της μετάβασης από και προς τη δουλειά, τότε μιλάμε για σκλαβιά. Αυτό δεν λέγεται εξυγχρονισμός. Λέγεται οπισθοδρόμηση. Οδηγεί σε συνθήκες εργασίας και ζωής του 1920. Αυτό είναι το σκοτάδι και δεν είναι πρόοδος, κύριε Υπουργέ. Το επιχείρημα που προβάλλατε ότι ο χρόνος θα πληρώνεται με ρεπό χλεβάστηκε από τους εργαζόμενους που γνωρίζουν, που το ζουν, από το λαό που δεν είναι ανόητος όπως νομίζετε κύριε Χατζηδάκη. Το ρεπό κύριε Σοφέ Χατζηδάκη δεν αυξάνει το εισόδημα. Δεν το ξέρετε αυτό? Αλλά δεν έχετε δουλέψει ποτέ ρεπό. Δεν έχετε δουλέψει. Η υλοποίηση λοιπόν όλων αυτών των οσυρών, των απρυχιωμένων σκέψεων και ρυθμίσεων που εφαρμόζονταν πριν το 20, τις παρουσιάζεται ως καινοτόμες, ως προοδευτικές, που στοχεύουν πού? Στη νέα γενιά. Αυτές είναι οι λεγόμενες νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας που τάζεται στη νέα γενιά. Με το νομοσχέδιο η μερική απασχόληση γίνεται ακόμα πιο ελαστική. Δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολεί διακεκομένα πρωί και απόγευμα και με πρόσθετη εργασία όλη τη μέρα στη δουλειά και στον δρόμο. Επίσης η αναστολή σύμβασης εργασίας, το άρθρο 62 που θεσπίστηκε με αφορμή την πανδημία, μονιμοποιείται και μάλιστα χωρίς αμοιβή και χωρίς ασφάλιση. Δεν έχει δουλειά, άδεια άνευ αποδοχών, πάντα εθελοντικά, ισότιμα, σε συμφωνία. Καταργείται την κυριακάτικη αργία σε άλλους 35 κλάδους. 24 κλάδοι προβλέπονται μέσα από το νομοσχέδιο και άλλοι 11 προβλέπεται με άδεια της επιθεώρησης εργασίας της ανεξάρτητης αρχής. Πώς γνωστό αυτή θα δίνεται χωρίς κανένα εμπόδιο. Οι εργαζόμενοι και αυτών των κλάδων θα εργάζονται και τις Κυριακές. Τους κοροϊδεύετε κατάμουτρα λέγοντάς του ότι θα έχουν την Παρασκευή ελεύθερη. Τι να πει κανείς, δεν έχετε το Θεό σας. Επικαλείστε την άδεια πατρότητας. 14 μέρες λέει για το παιδί, ως ένα από τα θετικά μέτρα του νομοσχεδίου. Ναι, θετικό είναι. Όμως, από την άλλη, ο πατέρας με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα στερείται το παιδί του τις περισσότερες ημέρες του χρόνου. Γιατί θα είναι με ατέλειωτες ώρες δουλειάς στην εργασία του. Το ίδιο βέβαια θα συμβαίνει και με την εργαζόμενη μητέρα. Επικαλείστε την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργοτεχνητών για την αποζημίωση και λέτε ότι δήθεν υλοποιείται ένα αίτημα χρόνων. Ενώ νομοθετήσατε δικαίωμα αποζημίωσης μετά τον ένα χρόνο συνεχούς εργασίας, μέχρι τον ένα χρόνο τον χαρακτηρίσατε δοκιμαστική περίοδο από 2 μήνες που ήταν και πολλές απολύσεις γίνονται πριν το χρόνο για να μην αποκτούν δικαίωμα στην αποζημίωση, κάθε χρόνο σύμφωνα με την Ερστάτ οι απολύσεις είναι ίδιες με τις προσλήψεις που σημαίνει ανακύκλωση, τις αποζημιώσεις τις έχετε καταργήσει και τώρα τι κάνετε?
Λέτε να μην υπάρχει αντικείμενο για τις επιχειρήσεις, στην ελευθερία προσλήψεων και απολύσεων, γι' αυτό και μειώνεται το κόστος και μειώνεται ακόμα και με την προμήνυση που περιλαμβάνει μέσα το νομοσχέδιο έως και 38% προτοποίηση απόλυσης, μείωση της αποζημίωσης. Τα πάντα όλα για την εργοδοσία. Τα πάντα όλα. Το άρθρο 66 έχει τίτλο «Προστασία από τις απολύσεις». Ο τίτλος δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου. Ο πραγματικός τίτλος θα έπρεπε να ήταν «Απελευθέρωση των απολύσεων» ή «Η κατάργηση κάθε προστασίας από τις απολύσεις». Νομοθετείται η κατάργηση κάθε μέτρου που ήταν αντικίνητρο για τις απολύσεις. Για τις περιπτώσεις που μέχρι τώρα υπήρχε προστασία, τώρα ο εργαζόμενος πρέπει να αποδείξει, ο εργαζόμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, πραγματικά περιστατικά, ικανά λέει να στηρίζουν την πεποίθηση ότι η απόλυση έγινε για σπουδαίους λόγους. Ψέματα λέτε όταν ισχυρίζεστε ότι το βάρος της απόδειξης το έχει ο εργοδότης. Ενισχύεται το νομικό πλαίσιο με το οποίο δεν θα μπορεί να εκδικάζονται μισθοί υπερημερίες και κυρίως η επαναπρόληψη του απολυθέντος. Διευκολύνεται τους επιχειρηματικούς ομίλους νομοθετώντας την ισχυροποίηση της καταγγελίας της σύμβασης, ανεξάρτητα αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις. Με το άρθρο 67 μονιμοποιεί και γενικεύει την διεργασία, μορφή εργασίας που συμβάλλει στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με σοβαρές συνέπειες στη ζωή και τα δικαιώματα. Το σπίτι από ιδιωτικός οικογενειακός χώρος που εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα, ήταν ησυχαστήριο, μετατρέπεται σε παράτιμα, σε υποκατάστημα της επιχείρησης. Καταργείται κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Προβλέπεται η τηλετιμότητα, καθώς και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζόμενου. Τηλετιμότητα το 24. Αφαιρείται από τον εργοδότη η ευθύνη για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του εργαζόμενου με την εργασία και φορτώνεται στον ίδιο τον εργαζόμενο. Προβλέπονται με το άρθρο 69 ρυθμίσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες νομιμοποιούν την εργασιακή ζούγκλα που οδηγεί σε δεκάδες νεκρούς, σε ατιμόρυτα εγκλήματα σε βάρος νέων ανθρώπων. Ρυθμίσεις που είναι σε αντίθεση και με αυτή την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που καθόρισε την εργασία αυτών των εργαζομένων ως εξαρτημένη. Η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ είναι αυτή που απαντά στα αιτήματα των εργαζόμενων αυτού του κλάδου. Επικαλείστε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και ισχυρίζεστε ότι με αυτή θα βάλετε φρένο στην αισθητοσία των εργοδοτών. Αυτό είναι βέβαια για γέλια. Η αλήθεια είναι ότι αυτή δεν θεσπίζεται για να προστατεύσει τον εργαζόμενο, αλλά για να στηρίξει την παραπέρα μείωση του μισθού, αφού ακόμα και τα λεπτά, τα οποία δεν θα καταγράφονται, θα καταγράφονται σαν ενεργός χρόνος, όπως σε το διάλειμμα, όπως σε κάθε τι άλλο, και έτσι λοιπόν θα υπάρξει ο διαχωρισμός ενεργού και ανενεργού χρόνου, ο οποίος δεν θα πληρώνεται και θα είναι σε βάρος των εργαζομένων. Αυτός είναι ο στόχος της ψηφιακής κάρτας. Ο δεύτερος πυλώνας αυτού του νομοσχεδίου, κύριος, είναι η κατάργηση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών. Η ενίσχυση των διατάξεων που καταργούν το δικαίωμα στην απεργία. Η κατάργηση κάθε προστασίας από τις απολύσεις για να ολοποιηθούν απρόσκοπτα οι ανατροπές του αιώνα. Στο νομοσχέδιο εκφράζεται όλο το ταξικό μίσος απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων και στην οργάνωσή τους στα συνδικάτα τους με τις ρυθμίσεις για το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες, όπως και τα εργασιακά, καταργούνται με τη συμβολή όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των εφεδριών τους. Είναι γνωστή η νόμη των τριών μνημονίων. Να μην τους επαναλάβω ή να μην πούμε τα νούμερα, τους αριθμούς. Όλες οι αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου που δεν είχαν υλοποιηθεί από τους προηγούμενους συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Η ένωση προσώπων, δημιούργημα και όπλο των εργοδοτών, αναγορεύεται σε ισότιμη συνδικαλιστική οργάνωση. Την περίοδο 2010-2013 τις αξιοποίησαν για τις δραματικές μειώσεις μισθών και αλλαγές των εργασιακών σχέσεων οι εργοδότες. Αυτό κάνετε σήμερα.
Τους το χαρίζετε. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εργασίας χαβιεδίστικο μηχανισμό, το ΓΕΜΙΣΟΕ, Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, που θα είναι στην υπηρεσία των εργοδοτών για να μπορούν να παρεμβαίνουν και να απαλλάσσονται ανά πάσα στιγμή από όποιον σηκώνει κεφάλι και διεκδικεί. Τον θωρακίζεται αυτό το μηχανισμό με την αναγκαστική διάταξη της εγγραφής του σωματείου στο Μητρό. Αλλιώς δεν θα έχει νομική προσωπικότητα, όπως λέτε. Δεν θα προστατεύονται οι συνδικαλιστές. Δεν θα έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν στους χώρους δουλειάς. Δεν θα νομοποιούνται να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις. Νομίζετε ότι έτσι θα σταματήσετε την ταξική πάλι? Ο λαός λέει κούνια που σας κούναγε. Νομοθετείτε τη μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση της εργοδοσίας στην ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων με την υποχρεωτική συμμετοχή σε εξαποστάσεως των μελών και την υποχρεωτική πρόβλεψη των καταστατικών για ψήφο με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις, στις αρχιεσίες και στην απόφαση για απεργία. Υπονομεύεται. Και αυτό σας ενδιαφέρει, τη ζωντανή διαδικασία των σωματείων, εκεί που γίνεται η συζήτηση, η αντιπαράθεση, η σύνθεση στη Γενική Συνέλευση και τις αποφάσεις των εργαζομένων. Καταργείται την επιτροπή του άρθρου 15, του 1264, του 82 και τους περιοριστικούς λόγους για την απόλυση των συνδικαλιστών. Τους παραπέμπεται. Θα τελειώσω, κύριε. Όσο τελειώσω. Τους παραπέμπεται στην προστασία για απόλυση. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα όμως έχουμε μια ροή συγκεκριμένη. Ναι, όσο πήρε ο προηγούμενος. Εντάξει. Λοιπόν, τους παραπέμπεται λοιπόν στην προστασία που έχουν και οι έγκυες. Μειώνεται τον αριθμό των προστατευτικών μελών της διοίκησης των σωματείων από απόλυση. Περιορίζεται το δικαίωμα των σωματείων στην ενημέρωση των εργαζομένων. Αν ο εργοδότης φτιάξει στο σελίδα που μπορεί να την ελέγχει κιόλας, δεν υποχρεούται να δώσει πίνακα ανακοινώσεων στο σωματείο. Περιορίζεται το δικαίωμα των σωματείων να διανέμουν ανακοινώσεις στον χώρο εργασίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Ότι θα συμφωνείτε με τον εργοδότη η διανομή των ανακοινώσεων. Περιοριστικά ή στους συνόχλησους χώρους ή στους χώρους εστίασης ή σε υπαίθριους χώρους του τόπου εργασίας. Στο άρθρο 93 έχει τίτλο «Προστασία δικαιώματος στην εργασία». Ο πραγματικός τίτλος αυτού του άρθρου είναι η προστασία της απεργοσπασίας, η δίωξη της απεργίας. Η παρανομία, η περιφρούρηση μιας απεργίας τυποποιείται ως παράνομη, με ανήθικο, με ύπουλο τρόπο συνδέεται την απεργία και το συλλογικό αγώνα με φαινόμενα βίας που μπορεί να υποκινηθούν προβοκατόρικα από τον εργοδότη ή όποιον άλλον εκτός σωματείου. Ακόμα και η διανομή ανακοίνωσης έξω από το χώρο δουλειάς του κλάδου που είναι σε απεργία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψυχολογική βία και να διακοπεί η απεργία με απόφαση δικαστηρίου ως παράνομη. Για να θωρακίσει την εργοδοσία η κυβέρνηση και την απεργοσπασία προβλέπει, ακούστε, αστική ευθύνη στη συνδικαλιστική οργάνωση και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να τα εξοντώσει με μία μήνυση του εργοδότη και ο οποίος θα απαιτεί χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση. Μπράβο σας, κύριε Χατζηδάκη, πολύ προοδευτικό, πολύ δημοκρατικό. Εκτός των εμποδίων που θέτει ο προηγούμενος απεργοκτόνος νόμος, ο 4512 του διγαχτού του ΣΥΡΙΖΑ για τη λήψη απόφασης για απεργία, με την ψήφιση εξ αποστάσεως, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και το 50-1 των ταμιακά εντάξει μελών και τις ρυθμίσεις για το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας στο 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας, ουσιαστικά τι κάνετε? Καταργείτε το δικαίωμα στην απεργία. Κατά τα άλλα, το σύνταγμά σας που λέτε ότι το έχετε κορώνα, είναι στο σύνταγμά σας είναι δικαίωμα. Το διαπαιδευτικό οπλοστάσιο ενισχύεται και με άλλη ρύθμιση. Αν λέει κηρυχθεί η απόφαση για απεργία από την πρωτοβάθμια οργάνωση ως παράνομη, δεν επιτρέπεται την έκδοση άλλης απόφασης για κήρυξη απεργίας στον ίδιο εργοδότη από τη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια οργάνωση. Μπράβο σας. Τους κατοχυρώνονται από παντού. Δεν σας το είχα.
στην υποχρεωτικότητα της διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου, στις περισσότερες σχεδόν επιχειρήσεις πριν την κήρυξη απεργίας, ο μηχανισμός της αναχέτησης αυτού του ΟΜΕΔ είναι μηχανισμός αναχέτησης των απεργιακών αγώνων, όπως βέβαια προβλέπεται και τι αποβλέπει στην ανακοπή της απεργίας όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος. Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η ύπαρξη των συνδικάτων συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση και Κυβερνήσεις, με τα δύο μνημόνια του 10 και του 12 του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, και με το τρίτο του 2015 και τον εφαρμοστικό νόμο του 2018 από το ΣΥΡΙΖΑ, ανέτρεψαν το συλλογικό εργατικό δίκαιο, κατάφεραν συντριπτικό χτύπημα στη συλλογική δράση. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο τα δίνει όλα στην εγωδοσία. Τη θωρακίζει από τους εργαζόμενους που διεκδικούν. Επιχειρεί να βάλει το εργατικό κίνημα στο γύψο, να καταργήσει τη συλλογική διαπραγμάτευση. Με το άρθρο 97 μονιμοποιείται ο καθορισμός του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση. Επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας. Καταργείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στη θέση του συγκροτείται μια ανεξάρτητη αρχή, ώστε οι κυβερνήσεις να μην είναι υπόλογες για τις πράξεις και τις παραλήψεις μιας τέτοιας υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή που η εργοδοσία είχε απεριόριστες προσβάσεις σε τέτοιους είδους κρατικούς μηχανισμούς. Η εργατική τάξη, τέλος ήρη, δεν θα συμβιβαστεί με τη σύγχρονη σκλαβιά. Θα αγωνιστεί, θα ματώσει, μα στο τέλος θα νικήσει. Αυτό φοβάστε και θέλετε να παρατείνετε τη ζωή αυτού του βάρβαρου, του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, θωρακίζοντας την εργατορία του. Η εργατική τάξη θα ξεπεράσει κάθε δυσκολία, κάθε εμπόδιο, με την οργάνωσή της, με τους αγώνες της για τις δικές της ανάγκες. Αυτός είναι μονόδρομος για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων, των παιδιών τους, που συντρίβονται τα δικαιώματά τους, οι ανάγκες τους, τα όνειρά τους. Σε αυτόν τον δρόμο το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις και καλεί τους εργαζόμενους ανεξάρτητα αν συμφωνούν μαζί του να συμπορευτούν στον αγώνα για τη ζωή που δικαιούνται, να δώσουν απάντηση με τη μαζική, καθολική, μαχητική συμμετοχή στην απεργία της 5ης 10 Ιουνίου, απαιτώντας να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο, ακόμη και την 5η, να καταργηθούν οι νόμοι της διευθέτησης και μην νομίζετε, αν κατέβουν κάτω εκατομμύρια, τότε θα δούμε αν πράγματι μπορεί να αποσυρθεί. Να καταργηθούν οι νόμοι της διευθέτησης, της ευελιξίας, του χτυπήματος συλλογικών συμβάσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, του παγώματος των μισθών, οι νόμοι που μετατρέπουν την ασφάλιση σε τζόγο. Να καταργηθούν οι απεργοκτόνοι νόμοι και του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος που χτυπά τις διαδηλώσεις του Χρυσοχοΐδη, τα αντεργατικά μέτρα που πέρασαν με αφορμή την πανδημία. Να διεκδικήσουν ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές και μείωση του εργάσιμου χρόνου για 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Στην εποχή του 5G, εσείς λέτε ότι πρέπει να έχουμε το 10ωρο. Τέλος, σας καλούμε άλλη μια φορά να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί όπως είπαμε, είναι για τα σκουπίδια.